Χαίρετε, αγαπητοί και σεβαστοί φίλοι, ακροατές, τηλεθεατές της εκπομπής μας. Έχουμε, όπως βλέπετε, σήμερα την τιμή να έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο Ζόβολα στην εκπομπή μας. Δεν λέμε τους τίτλους γιατί είναι ταπεινός άνθρωπος. Καλησπέρα. Για μια ακόμα πανοσιολογιότατος. Για μια ακόμα φορά. Πολυγραφότατος. Αλλά αδιαφήμιστος. Τώρα στα κεράματα. Για λόγους ευνοήτους. Να μιλήσουμε για το βιβλίο σήμερα αυτό, για τις γυναίκες οι οποίες... Όχι για τις γυναίκες. Όχι για όλες. Ούτε θα... Θα μιλήσουμε για ορισμένες. Θα εστιάσουμε το θέμα... Στο πρόσωπο της σε Μαρίας... Σε ένα πρόσωπο μόνο. Της Μαρίας Μαγδαληνής. Σε ένα πρόσωπο... Λόγω της στενότητας... Κατασυκοφαντημένο. Μάλιστα. Ναι. Σας ακούμε και λοιπόν. Έχουμε υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, να το αποκαταστήσουμε. Εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι άμεσο πρόσωπο, πώς να πω, φιλικά προσκύμενο στον Ιησού Χριστό. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο στην επίγεια ζωή του, έτσι συνδέεται με τον Ιησού Χριστό. Νομίζω είναι καθήκον μας να το αποκαταστήσουμε, λόγω, πώς να πω, της αχαρακτηρίστου, έτσι, συμπεριφοράς ορισμένων ανθρώπων. Και ενώ, να πούμε, αφού αρχίσαμε έτσι, ναι. Και ενώ η Εκκλησία καυχάται να βοηθάει ανθρώπους να φεύγουν από την αμαρτία, όπως το κάνει δηλαδή, έτσι, αυτό είναι το έργο της. Αυτό είναι το έργο της. Ναι. Και μάλιστα είναι καύχημα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή η Μαγδαληνή, η Αγία πλέον, Καλλιπάρθενος και η Απόστολος Μαρία Μαγδαληνή, δεν έχει σχέση με αμαρτωλό βίο, απλώς λόγω αγνία, συγχύσεως, συγκοφαντήσεως. Λαϊκής παραδρομής, να το πούμε έτσι. Την πήρε ο θρύλος και τον ανένε οι άνθρωποι, όσοι μπαστώσει, ότι απλώς είναι αμαρτωλή, θα έλεγα το κακό είναι λίγο. Το πλέον έτσι αχαρακτήριστο είναι ότι την συνδέουν με το πρόσωπο του Χριστού. Οπότε εκεί θα λέγαμε ότι ανοίγουν διάπλατα οι πύλες του Άδου. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αλλά αυτά καθοδόν στο θέμα. Λοιπόν. Να μην αρχίσουμε από εκεί δηλαδή. Σωστά. Αφού κάνουμε μια εισαγωγή γύρω από το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία είπα είναι μια κορυφαία έτσι γυναίκα και θα τη λέγαμε μπροστάρισα. Της γυναικείας, ας πούμε, έτσι, συντροφιάς, που διακονούσε τον Ιησού Χριστό. Λόγος περί αυτής, γιατί νομίζουν πολλοί ότι λόγος γίνεται μόνο στο στη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Υπάρχει κι άλλος λόγος μέσα στο Ευαγγέλιο για τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Λέει λοιπόν ο Λουκάς, και μάλιστα έτσι αρχίζει το 8ο ήταν κεφαλαιό του. Και έγινε το έντες καθεξής και αυτός διόδευε κατά πόλην και κόμεν κηρύσσον και ευαγγελιζόμενος την βασιλεία του Θεού και οι 12 συν αυτό. Και οι γυναίκες τινές ήσαν τεθεραπευμένε υπονόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλωμένη Μαγδαληνή αφής δαιμόνια 7 εξελίθη και η Ιωάννα γεννή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου και Σουσάννα και έτερε πολλέ έτινες οι οποίες διοικώνουν αυτό από τον υπαρχόντων αυτές. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που στη Γενή Εθήκη γίνεται για τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Από το Λουκά. Γίνεται λοιπόν εδώ πέρα λόγος ότι οι γυναίκες διακονούν και προέχει η Μαρία η Μαγδαληνή αφής εκβεβλίκη 7 δαιμόνια. Αυτό το θέμα είναι ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει να πούμε κάτι. Δηλαδή, γιατί, πώς να πω, αυτό προέχει για να φτάσουμε στη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Αυτό προέχει λέει το θέμα αυτό. Ασχολήθηκα πάρα πολύ, να πω λοιπόν το βιβλίο αυτό που είναι αφιερωμένο, λέει εδώ πέρα, γυναίκες της αμαρτίας που αγίασαν. Και αυτές εδώ πέρα είναι 7.
όντως όλες ένοχες και οι οποίες έφτασαν σε μεγάλα ύψη αγιότητος. Κάποιες μάλιστα και θαυματούργησαν, κάποιες και ανανάστησαν νεκρούς. Αλλά δεν είναι το θέμα σε αυτό. Μαζί λοιπόν με το θέμα αυτό των 7 αυτών γυναικών, θα έλεγα περίπου το μισό είναι αφιερωμένο στην αποκατάσταση της Μαγδαληνής Μαρίας και της Χριστιανής. Και πάμε λοιπόν στη Μαγδαληνή. Αναφέρει ένας ιστορικός συγγραφέας, ο Κάλιστος, 245, γύρω από τα 7 δαιμόνια. Ας το βρω εδώ που το έχω πιο. Ναι, το έχω πιο, θα πω την αυτό το βιβλίο. Τα 7 αυτά δαιμόνια, λέει εκεί πέρα, αναφέρει εκεί πέρα ο Χριστός, κάνει δηλαδή μια διασάφηση, ότι άλλο ασθένειες, άλλο ασθένεια, άλλο δαιμονισμός, άλλον τον θεραπεύει ανθρώπους κατεχομένους υποπνευμάτων καθάρτων. Είναι ξέχωρη η υπόθεση, έτσι. Το λέω αυτό διότι τα μπερδεύουν οι ψυχίατροι. Ναι. Και μιλάνε για πνεύματα, έτσι. Ναι. Και για πνεύματα και νομίζουν ότι είναι, ξέρω, ότι είναι τα ανθρώπινα πνεύματα, ενώ καθαρά είναι τα σατανικά πνεύματα. Δεν μπορούν αυτοί να διεισδύσουν σε αυτά τίποτα, τα θέματα. Θέλει θεολογικό υπόβαθρο. Το θέμα μας είναι ότι γίνεται ζημιά, τόσο πολύ ζημιά. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο Νικηφόρος Κάλιστος, ο Ξανθόπουλος, γύρω από την υπόθεση αυτή των 7 δαιμονίων. Τα οποία της έβγαλε ο Χριστός. Τα δαιμόνια αυτά δεν έχουν σχέση με αμαρτωλά πάθη. Όχι. Ο Χριστός, η Μαγδαληνή συνυπάρχει με την εποχή του Χριστού, έτσι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο διάβολος, ο οποίος γνωρίζει γραφές πιο πολύ από εμάς, γνωρίζοντας αυτό του Ισαΐου, ότι ιδού η Παρθένος έξι εργαστρή και τα έξι θεϊόν κλπ, το γνωστό αυτό ρητό, έτσι, προσπαθούσε να μην μένει γυναίκα καθαρή Παρθένος. Πάνω σε αυτό λοιπόν, με το όνομα Μαρία, Μαρία και η Θεοτόκος, δηλαδή ναι. Η όντως Παρθένος, εκεί λοιπόν, και βλέποντας ότι αυτή είναι αρεβωνιασμένη, που αρεβώνας και γάμος εκεί, πώς να πω, στον Εβραϊκό. Ήταν ισόκυρα. Κάτι είναι εκεί πέρα, ναι. Πώς να πω, τα μπλέκει, γιατί γνωρίζει, αλλά δεν γνωρίζει τα πάντα, έτσι. Το παρελθόν το γνωρίζει. Το παρόν, θα έλεγα όχι απόλυτα. Το μέλλον το εικάζει. Καθόλου. Το μέλλον το εικάζει. Έτσι λοιπόν, ρίχνει λοιπόν δυνάμεις. Μήπως είναι αυτή να τις θίξει, να τη θίξει στην... πρέπει να πω νωρίτερα ότι εξαπαλών ονείχων η Μαρία, ενώ λοιπόν αναπτύσσεται, δεν έχει σχέση με αυτά που ασχολούν τα παιδιά. Αλλά από παιδίσκη ακόμα, και μάλιστα λέει, αφού απεκόπη από το μητρικό γάλα, δεν έχει σχέση με παιχνίδια κλπ. Αλλά ακροάζεται, φτάει να εμπλουτιστεί με τις γραφές. Με τις προφητείες, λέει. Η Παναγία μας. Όχι Παναγία. Όχι Μαγδαληνή. Μαγδαληνή. Θα λέτε Μαγρία Μαγδαληνή, για να μην τον μπερδεύουμε. Μα το πέρα Μαγδαληνή, δεν θα μας γίνει το πέρα Παναγία. Επειδή Μαρία το όνομα πάει εκεί. Ναι, Μαρία πάει. Λέμε λοιπόν το πέρα για την. Για την Μαγδαληνή ήταν από τα Μάγδαλα, έτσι. Ναι, από ευσεβή οικογένεια φαίνεται ήταν. Ναι, οι γονείς όμως πέθανε νωρίς και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι αντί να παρασυρθεί, αυτή μένει εδραία. Ως φαίνεται, κάποιοι τη βοηθούν και είναι εδώ πέρα. Και ασκείται μεν αυτή, όσα το Θεόπτη γέλατε μωσή και τη λυπή σκιώδη γραφή, όσα τε προφήτε και ψαλμοί διέρχονται. Τις μεν ψαλμής και προσετετήκη τα μάλιστα και τούτης νυχτώστε και ημέρας εμελετώσα. Και μάλιστα αναφέρει μια φράση ότι
Είναι γάρα αυτή και πρώτη χάριτο, τα τη χάριτο σπουδαζόμενα. Είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, και μάλιστα, ως φαίνεται, πώς να πω, επηρεάζεται, δίνει βαρύτητα στις προφητείες που έχουν σχέση με το Μεσσία. Και είναι μια παιδίσκη. Μια παιδίσκη. Μάλιστα. Ναι. Και εδώ πέρα λέει, ουγάρ προστριφάς απίδε, και λοιπά, τα οποία ανοίγουν στο σώμα, ναι, και τη λυπή ραστώνει, και λοιπά, αλλά... δεν ήθελε την καλοζωία. Ναι, τίποτε αυτά. Τα τουρέοντος πλούτου ψυχής η ενότητη αποθεσαυρίζει. Δηλαδή, ενδιαφέρεται για το μέσα καλός. Έρεπε προς την πνευματικότητα. Μέσα καλός. Είναι κάτι σπάνιο για μικρές παιδίσκες. Αλλά λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως, έτσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ρίχνει δυνάμεις ο Σατανάς για να θίξει το πνευματικό της και το σωματικό της, τη σωματική της αχαιρεότητα, έτσι. Ναι. Την παρθενία, έτσι. Με άλλα λόγια, ζει, λέει, ότι ζουν οι θεοφιλές ψυχές που άκουσαν και ελκύστηκαν από τη Θεία Διδασκαλία. Αυτό μόνο δεν έχει ακούσει μόνο τη Θεία Διδασκαλία ακόμα. Αυτό είναι το θαυμαστό. Το θαυμαστό, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ως προς τα 7 δαιμόνια, είπαμε το ρητό προηγουμένως, έτσι. Το ρητό προηγουμένως. Ανάλογα με τα περιθώρια που έχει ο διάβολος, παραχωρήσει πάντα Θεού, έτσι, η σορμά, με 7 δαιμόνια, τα οποία αυτά δαιμόνια ίσως το καθένα να αντιπροσώπευε κάποιο πάθος που να αντιστοίξουν τον εγωισμό. Φιλαργυρία, ίσως. Και λοιπά, όλα. Ναι. Ναι. Μάλιστα να τρώσει την παρθενία της. Έτσι δέχτηκε ένα πρωτοφανή δαιμονικό καταιγισμό. Που αυτό συνεπάγεται πολλά. Το πόσο υπόφερε. Έτσι. Για πόσα χρόνια. Για πολλά χρόνια. Κάποια χρόνια. Όμως η φυσική θέληση δεν παραβιάζεται ούτε από τον διάβολο. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Παρά τα μέσα που χρησιμοποιεί, και σήμερα χρησιμοποιεί πάρα πολλά, ναι, έτσι, μέσα. Πρέπει να γίνει συγκατάβαση. Τα έχει όλα στα χέρια του διάβολου προκειμένου να κερδίζει ψυχές και κερδίζει ψυχές. Εάν θελήσει ο άνθρωπος το πόμολο, λοιπόν από μέσα, να το ανοίξουμε ή να μην το ανοίξουμε. Δηλαδή εννοώ του διαβόλου, εννοώ κάθε πάθους και αδυναμίας. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν, ο Σατανάς μένεται, μήπως είναι αυτή. Μήπως δηλαδή ο αραβώνας της Παρθένου Πλέον Μαρίας, εκεί είναι ο γάμος, και έτσι λοιπόν τα πληρώνει όλα η Μαγδαληνή Μαρία. Το φαντάζεστε. Αυτό τώρα που λέει αυτός εδώ πέρα ο Άγιος, είναι άγνωστος στους ανθρώπους. Δεν το ξέρουν ούτε θεολόγοι, ούτε. Αλλά άμα κανείς ερευνήσει κάτι, βρίσκει πολλά πράγματα, ναι. Φτάνει να επικεντρωθεί, ναι, σε ένα σημείο, ναι, και να ψάξει. Ναι. Και μάλιστα το ονομάζει μυστήριο αυτό. Το ότι ο Θεός παραχωρεί, το ότι ο διάβολος έτσι την επολαμβάνει και θέλει λοιπόν, σώνεται καλά, να την γκρεμίσει, να δυναματιώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και να ελευθερωθεί από τον ίδιο τον Χριστό. Παίζει ρόλο αυτό. Αυτό είναι μετά. Λέμε, ναι, τώρα, θέλω να πω ότι ψυχολογικά. Λέμε τώρα μετά. Δηλαδή και ο Θεός παραχωρεί. Κοίταξε, και ο Θεός παραχωρεί. Ποιος την ελευθέρωσε όμως. Εντάξει, αυτό θα... Όχι ένας κοινός άνθρωπος. Θα φτάσουμε πέρα. Ναι. Ναι. Με άλλα λόγια, η Μαρία πλήρωσε υπέρμετρα και κατά μοναδικό θα έλεγα τρόπο όσα δίνει και αθώα, ούσα, σατανική μανία και κακία. Πλήρωσε εντός εισαγωγικών. Εν πάση περιπτώσει, ούτως εχών των γραμμάτων, έτσι, ναι, και εμένουσα, έτσι, γιατί ξέρετε, εγώ έχω γνωρίσει, έτσι, ψυχές που είναι πλέον κατά άλλον τρόπο να δαιμονισμένες, έτσι, που φταίνε για να μπει κάπου μέσα ο διάβολος και να κάνει κατοχή, φταίει λίγο ή πολύ το πρόσωπο αυτό, έτσι, λοιπόν, κάτι το έκανε. Ίδιο, το ίδιο. Εδώ, λοιπόν, δεν έχουμε... Πώς να πω, δεν φταίει. Έτσι, απλώς πληρώνει. Έτσι λοιπόν πάσχει, υποφέρει, δεν ξέρω πόσα χρόνια και ο Χριστός
εκεί στην, και μάλιστα, και μάλιστα θα πρέπει να ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, εκεί που ο Χριστός διδάσκει στο όρος των Λεών, το σημείο αυτό είναι κοντά στο, είναι κοντά στο, ναι, στα Μάγδαλα. Στην επιτυχώρηση ομιλία. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι, ότι ακούει τη διδασκαλία. Η Μαγδαληνή, η Μαρία είναι εκεί, πλέον τεθεραπευμένη. Mm-hmm. Πλέον τεθεραπευμένη. Έτσι λοιπόν, αφού λοιπόν την ελευθερώνει, έτσι, ωστόσο λοιπόν γνώσει των πάντων, την ελευθερώνει, αυτή πλέον αφοσιώνεται εξ ολοκλήρου στον διδάσκαλο, τον ακολουθεί. Και όχι μόνο τον ακολουθεί, αλλά όπως αναφέρεται, κατήχε κάποια περιουσιακά στοιχεία, τα προσφέρει όλα. Και αυτή ως μπροστάρισα, πώς να πω, ακολουθείται και από άλλες γυναίκες. Και κάνουν ένα γκρουπ, ένα ιερό γκρουπ. Πλαισιώνεται. Το πρώτο, θα έλεγα, γυναικείο ιερό γκρουπ πέρας του Χριστού. Παράλληλα λοιπόν με τους μαθητές, υπάρχουν λοιπόν και αυτές που σε απόσταση, μπαστός διακριτικά πάντα, διεικώνουν λέει. Αυτό το διεικώνουν τώρα, πώς να πω, παίρνει πολύ έτσι η συζήτηση. Έπλαιναν τα ρούχα. Οι μαθητές, αυτό δεν το ξέρω, ναι, για ρούχα. Οι μαθητές, ό,τι ανάγκη με τον Ιησού γυρίζουν. Ό,τι ανάγκη υπήρχε. Ναι, εγώ θα έλεγα τιμάζουν τα του φαγητού. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή προηγούνται, τιμάζουν το τραπέζι. Ξέρουν πού θα πάει ο Ιησούς. Έτσι. Και ετοιμάζουν το τραπέζι. Διεικώνουν λέει. Εκ των υπαρχόντων αυτές. Φοβερό πράγμα έτσι. Να διακονούν απλές γυναίκες με μπροστάρισα τη Μαγδαληνή, το Θεάνθρωπο Κύριο. Και ο Θεάνθρωπος Κύριος έτσι ζει απλά, ταπεινά. Και για να ακούμε σήμερα εμείς που ζούμε σε εποχή καταναλωτική, ότι το ψωμί πολλές φορές ακούστηκε να είναι κρυθαρένιο. Μα αυτό είναι το καλύτερο. Κρυθαρένιο. Εντάξει. Και αλλά τώρα πρέπει να το νομίζετε. Δεν είναι τα πράγματα. Σήμερα να πεις να φας κρυθαρένιο ψωμί, ίσως να σε περιπέξουν. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς στη ζωή του είναι απλούς, έτσι, και διακονείται από κάποιες γυναίκες. Τίποτε να έχει σχέση, ξέρω εγώ, με την. Που τότε υπήρχαν και πλούσιοι κλπ. Έτσι λοιπόν, ούτως εγώντων, περνάει η τριετία, και φτάνουμε. Καταλαβαίνω τώρα έτσι. Στο πάθος. Τι ευχαριστώ δέχεται τώρα η Μαγδαληνή από τον Ιησού Χριστό, από τους μαθητάς της. Τι ιερό σκοπό επιτελούν έτσι. Βέβαια. Και φτάνουμε λοιπόν. Οπωσδήποτε είναι σε κάποια θαύματα μπροστά. Α, αναφέρει ο Κάλιστος ότι όταν ο Χριστός είναι στο σπίτι εκείνο, στο χώρο που ομιλεί, και μάλιστα κάνει λόγο περί των 7 δαιμονίων, όταν λέει και λοιπά και λοιπά, όταν επιστρέψουν, ναι, στα ναι, καλύτερα, ναι, που τα διαβάζει τα κείμενα, ναι, τότε και ζητάει να όχι επιστρέψει, καλύτερα, να επιστρέψει, βρίσκει άλλα λέει. Ναι. Ακούγοντας λοιπόν τη φράση αυτή ο Χριστός, η Μαγδαληνή, ναι, όχι λέει, εκεί πέρα δεν μιλάει για Μαγδαληνή, αλλά ο Κάλιστος λέει ότι αυτή είναι. Είναι η περίπτωση αυτή που λέει, ενώ ο Χριστός μιλούσε, «Επαρασάτης γινή φωνήν εκ του όχλου», είπε αυτό. Αυτό που διαβάζουμε το Βαγγέλιο. Μακαρία. Μακαρία η κοιλία η βαθασάσε και μαστή ούσε. Ναι. Και αμέσως ο Ιησούς επιμανούργε, μακάρι, ή ακούγοντας το λόγο του Θεού. Δηλαδή, τη θύμισε, την περιπετειά της, σε πάση περιπτώσει, και εκεί λοιπόν, πώς να πω, έδειξε την ευγνωμοσύνη. Ναι, φώνασε εκεί πέρα, έτσι. Τον ευγνωμόησε για μια ακόμη φορά, μόνο όταν αναφέρει το όνομα. Και λέει ο Κάλιστος ότι αυτή είναι. Mm. Ναι, δηλαδή έχουμε και αυτή την περίπτωση. Σπουδαίο. Ναι, σπουδαίο, ναι. Σπουδαίο. Και φτάνουμε λοιπόν, οπωσδήποτε είναι πάνω στον Ανάσταση του Λαζάρου, σε πολλά πράγματα, είναι κοντά. Ναι. Και φτάνουμε λοιπόν στο πάθος του Χριστού, έτσι, το οποίο ο Ιησούς το προκαταγγέλει. Και αυτό εδώ πέρα που δεν είναι γνωστό είναι τούτο. Εμείς νομίζουμε ότι παίζει ρόλο μόνο στην Ανάσταση. Ναι. Πρωτεύοντα ρόλο, η Μαγδαληνή Μαρία παίζει στην Σταύρωση. Mm. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάμε στον Ιωσήφ το Βριένιο, το δάσκαλο του. Από το Ευαγγέλιο έχουμε.
Για τη Σταύρο, την Μαγδαληνή εκεί. Γιατί αναφέρει κάποιες Μαρίες. Έχουμε. Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Ναι, αμέσως. Λοιπόν, σίγουρα είναι η Παναγία κάτω από το Σταυρό και το αναφέρουν οι Ευαγγελιστές με τον Ιωάννη. Τώρα να δούμε ποια άλλη είναι κάτω από το Σταυρό. Αυτό είναι γνωστό. Ποια άλλη είναι κάτω. Ο Ιωάννης είναι, έτσι. Ο Ιωάννης είναι. Ναι. Η Παναγία είναι. Λοιπόν, η Παναγία είναι. Ο Κεντηρίων που έγινε μετά. Αυτό εντάξει, αυτό είναι από άλλη πλευρά. Η Σταύρωση, η εικόνα της Σταυρώσεως, κάπου την έχω εδώ πέρα. Δεν είναι αυτή. Πρέπει να είναι εδώ μέσα. Η Σταύρωση έχει, δεν έχει μόνο. Δεν έχει γυναίκες, έτσι. Ναι. Τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ότι η Παναγία υποβαστάζεται από κάποια γυναίκα. Κάποια γυναίκα. Και άλλες. Οι άλλες επίσω. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η γυναίκα. Τέσσερις σχεδιάζει. Ποια είναι αυτή η γυναίκα. Είναι η Μαγδαληνή. Άρα λοιπόν η Παναγία Δέσποινα στη Σταύρωση αυτές τις φρικτές ώρες. Αλλά είναι και ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι ένα παιδί, είναι ένας άντρας. Λοιπόν, γίνει στο παράπλευρο. Ναι. Λοιπόν, άμεσα η Παναγία βοηθείται από τη Μαγδαληνή Μαρία. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Πολύς Ιωσήφ ο Βρυένιος, ο δάσκαλος του Μάρκου του Ευγενικού. Και σταυρωθέντα, λέει, σταυρωθέντη, παρίσταται. Παρόλο στην τριετία, παρούσα και εδώ πέρα. Και περιπλέκεται των σταυρών. Και τα ίχνη καταφυλούσα. Μην νομίζω ότι ο σταυρός ήταν ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Τον άγγιζες. Δεν ήταν κάτι, ξέρω εγώ, τεράστιο πράγμα. Εγώ στα πόδια του τον άγγιζες. Ναι. Και τα ίχνη καταφυλούσα τα πόδια του. Και περιρενωμένη το αίματι του δεσπότου, λυσίκομος, λυμμένα τα μαλλιά της την έχει, έτσι, εκείνη τη στιγμή δεν φροντίζει τίποτα, δεν φροντίζει, έτσι, είναι σε μια κατάσταση, σωστά, έτσι, υπερεντάσεως. Ανακαλείται και ποτνιάται, θρυνούσε με τα δακρύων, δάκρυα δηλαδή, έτσι, και προσκυνεί και στενάζει και πηγάζει δακρύων αφήγηση. Δηλαδή, είναι ένα ιερό σύμπλεγμα ασύλληπτο. Ο Σταυρωμένος, από εκεί ο Ιωάννης, εδώ η Μαρία πλέον, η Μαρθένος Μαρία, έτσι, και δίπλα η άλλη Μαρία, η Μαγδαληνή, που την, δηλαδή, μία στο Σταυρό, τον Ιησού, το συμπονά, έτσι, ζει ακόμα ως τάση, και δίπλα, παρηγορεί και συμπληρώνει. Περιπλέκεται των Σταυρών και τα ρίχνει κατά φυλή. Περιφέρεται γύρω, ανήσυχη, σπαρασωμένη και κλαίουσα, αγγίζει ακόμα και κατά φυλή, τα κάτω άκρα των ποδών, των σταυρωμένων, κάνει ό,τι δύναται και ωσαν να νομίζει ότι και με την στάση αυτή ανακουφίζει πως τον Πάσχοντα στο Σταυρό. Ναι, και εδώ πέρα κάνουμε λίγο μια ερμηνεία, ας πούμε, του. Και περιρωμένη το αίματι του δεσπότου, ενώ δηλαδή εμπρός, κάτω. Ευρέχεται και από το αίμα του Χριστού. Ναι. Κάτι φοβερό, κάτι ασύλληπτο, Δεν συλλαμβάνεται, αγαπητέ κύριε Βασίλη. Ναι. Αγκαλιάζει το Σταυρό και τα κάτω άκρα του Σταυρωμένου. Σταραγματίας αίματος έπεταν πάνω της και άγγιζε το αίμα που έτρεχε κάτω από τα πόδια, από τις τρύπες πηγές των καρφιών του Σταυρωμένου. Προφανώς κράτησε σπογγιστικά αίμα Κυρίου, όπως αλλού αφήνεται να νοηθεί. Ο, λέω εδώ πέρα, είναι κάτι όντως φοβερό, μοναδικό και σπαραξικάρδιο. Και λυσίκομος την φέρνει να έχουν λυθεί τα πολλά και όλα μαλλιά της, που γενικώς έχουν οι γυναίκες, χωρίς ψαλίδι, και με αυτά αιματωμένα να συμπλέκονται με τα σταμάτητα δάκρυά της. Συγχρόνως δε, η Μαγδαληνή προσπαθούσε να συγκρατεί την άκρος και δικαίως πονεμένη μητέρα του Θεού. Ήταν το όντως ανθρώπινο στήριγμά της στις τραγικές εκείνες στιγμές. Έτσι λοιπόν, προέχει μετά οπωσδήποτε να αναφέρει εκεί πέρα ο Μάρκος, ενώ γίνεται η αποκαθήλωση, η Δε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία εθεώρουν που τίθεται. Mm-hmm. Ήθελα να πάνε. Ναι. Βλέπουν. Ναι. Ναι. Τώρα. Βάζουν σημάδια. Όχι, βλέπουν. Ναι, βλέπουν. Βλέπουν. Εθεώρουν. Βλέπουν. Εθεώρουν. Που τίθεται το σώμα. Πού, ναι.
Οι άλλοι όμως αφήνουν νοηθεί ότι, όπως και η εικονογραφία δείχνει, ότι είναι και αυτές παρούσες και συμμετέχουν στην αποκαθήλωση. Εδώ λοιπόν, και επειδή το θέμα της Αναστάσεως είναι το μεγάλο θέμα της Εκκλησίας. Και κάποιοι στην εποχή μας αμφισβητούν και ότι πέθανε ακόμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και ενώ και οι εχθροί του ακόμα αναφέρουν ότι πέθανε, έτσι, ή αυτό τον θάπτουν και λοιπά, ναι, και ναι. βάζουν τη φορά, ότι δεν πέθανε, ότι και λοιπά, πέρα εγώ είχε πέσει σε λίθαργο, και ναι, αυτά δεν στέκουν. Να πούμε εκεί πέρα, να το γίσουμε. Και πώς μια εβδομάδα κλείσαν οι πληγές. Να το γίσουμε εκεί πέρα σε αυτό. Έστω. Να το γίσουμε αυτό, ότι ετάφη λέει, καθώς έθωσε εστί της Ιουδαίης, ενταφιάζει. Δηλαδή κατά Ιουδαϊκό τρόπο. Με άλλα λόγια, ούτε ο Ιωσήφ, ούτε ο Νικόδημος, τα επίσημα αυτά πρόσωπα, έτσι, που κάνουν την αποκαθήλωση και στο σαβάνωμα και την ταφή, πιστεύουν ότι θα αναστηθεί. Γιατί αν πιστεύουν ότι θα αναστηθεί, δεν θα τον έδωναν. Δεν θα τον έδωναν, θα ήταν επαιγμός. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά να προχωρήσουμε όμως, γιατί η ώρα φεύγει. Έτσι λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο και η Μαδαλή λοιπόν είναι στίγμα της Παναγίας Παρθένου. Αυτές λοιπόν οι δύο δένονται κυρίως στη στιγμή αυτή, τη φρικτή αυτή στιγμή. Και μάλιστα αφήνεται να νοηθεί ότι ο Ιωάννης πήρε την Παναγία και έφυγε. Αφήνεται να νοηθεί. Ναι, όταν του είπε πάρτε στο σπίτι σου. Όχι, καλά, αυτό όπως θα το κάνει άλλη ώρα. Ίσως και προτροπίας με και τη Μαδαληνής δεν είχε πλέον λόγο να παραμένει εκεί πέρα. Να. Ίσως, ναι, αφήνεται, αυτό τώρα δεν είναι ξεκαθαρισμένα, ναι. αλλά αφήνεται να νοηθεί. Ναι. Όμως η Μαδαληνή, όχι. Όσο είναι η Μαδαληνή, παραμένει εκεί πέρα, κλαίει. Δεν ξέρω κατά πόσο συντελεί. Μερικά πράγματα δεν γράφτηκαν κιόλα, έτσι. Όχι, ναι, λεπτομέρειες δεν γράφτηκαν. Κατά πόσο συντελεί, ίσως να γίνουν όλα αυτά μέχρι που να ταθεί ο Ιησούς. Το Σάββατο, λέει ο Λουκάς, εσήγησαν. Το Σάββατο απογορεύω το. Κατάβαση. Ναι, κατάβαση, ναι. ναι. Γιατί εδώ είναι πάλι το άλλο φοβερό. Ότι τα φέρνει έτσι ο Χριστός, ώστε. Γιατί γίνεται λόγος εκεί για Πάσχα, πρώτου Πάσχα. Για το Πάσχα, το Εβραϊκό. Και ο Χριστός σταυρώνεται την παραμονή. Μεγάλη Παρασκευή είναι παραμονή του Εβραϊκού Πάσχα, έτσι. Ναι, ναι. ναι. Το Σάββατο, το Πάσχα των Εβραίων είναι στον τάφο και ανασταίνεται τη μία των Σαββάτων. Που ακούμε στα Ευαγγέλια, που γίνεται το Σαββάτο, δεν είναι καμιά άλλη, είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία πήρε το όνομα Κυριακή, ημέρα Κυρίου. Γι' αυτό και κάθε Κυριακή έχουμε Πάσχα, και όταν πάμε στην Εκκλησία, μάλλον από Σάββατο βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ, ο Ισπερνός είναι Αναστάσιμος, ναι, και συμπληρώνεται από όποιο άλλο Άγιο και γιορτάζει, γεγονός. Και την Κυριακή το πρώτο Ευαγγέλιο. Είναι το γιορτινό που λέμε, είναι αναστάσιμο. Δηλαδή, κάθε Κυριακή έχουμε Πάσχα. Έχουμε Ανάσταση. Τόσο μεγάλο γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Εν πάση τόση πηγαίνουμε σε αυτή. Έτσι λοιπόν, ο Θεός, εδώ πλέον το θέμα αυτό, μάλλον τόσο στη Σταύρωση, όσο και στην Ανάσταση, το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Δηλαδή, είναι το πρόσωπο εκείνο, η Μαδαληνή, για την οποία κάνουν λόγο και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Είναι κάτι σπάνιο. Είναι κάτι σπάνιο. Θα έλεγα τούτο. Ότι εάν δεν υπήρχε Μαδαληνή, το όνομα μυροφόρη γυναίκη δεν θα υπήρχε. Τολμώ να το πω. Αυτή είναι η μπροστά της. Αυτή λοιπόν παρακινεί τις άλλες και φτάνουν στον τάφο τη μία το Σαββάτο, δηλαδή για εμάς την Κυριακή το πρωί. Ο Θεός Θεός. Και εκεί λοιπόν αξιώνεται να νιώσει όπως είχε νιώσει μεγάλη θλίψη και πόνο, έτσι, ναι. Να αποκατασταθεί. Ναι, εδώ λοιπόν αξιώνεται, να δίνεις, θα πάρεις, με την τόλμη της κλπ. Αξιώνεται λοιπόν να δει πρώτη αναστάνα τον Κύριο, που να μην λέμε για την πέρα τη λεπτομέρεια, που τον είναι όπως λέει ο Ιωάννης, που στην αρχή, γιατί εδώ βέβαια στην αρχή, πήγαν οι γυναίκες, έγινε σεισμός, δεν ξέρουμε ποια ώρα να στείλει ο Χριστός. Είπε θανατό, δεν είπε 3-24 ώρα, τρίτη μέρα, μία Παρασκευή. Τρίτη μέρα. Ένα το Σάββατο και μία το Σάββατο, η Κυριακή δηλαδή. Ποια ώρα δεν ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε μάλιστα οι φρουροί, οι στρατιώτες, εκεί πέρα, πόση ώρα φύλαγαν τα ταφοάδιο. Ούτε έγνωσαν πότε ανέστη οι φυλάσσοντες στρατιώτες. Φύλαγαν τα ταφοάδιο.
Λοιπόν, πηγαίνοντας οι γυναίκες, γίνεται. Φεύγουν οι στρατιώτες με το σεισμό. Με το σεισμό και με την εμφάνιση του το Αγγέλου. Λοιπόν, οπότε παίρνει θέση οι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες δεν βλέπουν Χριστό. Τον Άγγελο. Βλέπουν τον Άγγελο και του λέει αυτά που του λέει. Ναι. Λοιπόν, οι γυναίκες φεύγουν. Τι ζητείτε τον ναι. Ζώντα αυτά, μετά τον νεκρόν. Αυτά είναι γνωστά. Και μάλλον εδώ αφήνει να νοηθεί ότι άλλες γυναίκες φύγανε. Ή μάλλον πηγαίνοντας, κάνει εμφάνιση ο Χριστός και κράτησαν αυτού του πόδας και προσεγγίσαν αυτόν. Είναι εδώ πέρα αυτή εδώ θα λέγαμε η εικόνα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δειχτεί στην κάμερα. Μάλιστα. Και προσεγγίσαν αυτόν. Ναι. Και ο Ιωάννης τι λέει, τα ομή μου άπτου. Αμέσως θα φτάσουμε εκεί πέρα. Τώρα αυτό εδώ πέρα αφήνει να λυθεί ότι έγινε μετά. Το πράγμα δεν ξεκαθαρίζει εύκολα. Ναι. Η Μαρία είναι αυτή η οποία τρέχει και ειδοποιεί τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Πες και για τον Κυπουρό που νόμιζε ότι είναι ο Κυπουρός. Ναι. Αυτό όμως ακολουθεί. Εντάξει. Ακολουθεί αυτό. Εντάξει. Γιατί δεν τους είπε ότι ήταν τον Κύριο. Ο τάφος είναι άδειος λέει. Μάλιστα. Τα λάβατε. Ναι, δεν το έχω πιάσει αυτό. Προτρέχετε. Εντάξει. Θέλει. Εντάξει. Yeah. Εδώ είναι αυτό που προσκυνούν. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν τον Ιωάννη και τον Πέτρο τρέχουν. Και μάλιστα λέει σαν νεότερος ο Ιωάννης, έφτασε πρώτος. Αλλά δεν μπήκε μέσα. Κάπως είπε. Και μετά έρχεται μετά και ο Πέτρος. Και τότε αναφέρει ο Ευαγγελιστής ότι είδε και επίστευσε ο Ιωάννης. Τι επίστευσε? Είδε το θαύμα. Ποιο θαύμα? Το κοινοτάφο. Όχι το κοινοτάφο. Όχι. Τα οθόνια. Ότι τα σάβανα ήταν άδεια. Μα αφόσον όμως, καθώς έφτασε εσύ τη ιδέα, ενταφιάζει. Η Σμύρνα Λόης, Σεντόνι, έτσι. Κολλητικές ουσίες. Κολλητική ουσία. Και φάσκωμα, έτσι ένα πράγμα. Πώς λοιπόν, έπρεπε να πας νερά ζεστά και λοιπά για να βγει. Δεν έβγαινε με τίποτα. Ναι. Τα αφήνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η απάντηση. Δεν είχε σχέση με την υλική σύσταση της γης ο Χριστός. Δεν είχε σχέση με τα σάβανα. Τα αφήνει και φεύγει. Βέβαια. Το θαύμα αυτό είδε ο Ιωάννης και επίστευσε. Τα λάβατε. Λοιπόν, φεύγουν μάθετε. Δεν φεύγει η Μαρία. Τότε γίνεται το μήνυμα του. Τότε κάνει εμφάνιση ο Κύπουρος. Έτσι. Δηλαδή, χρονολογικά συμπίπτει δηλαδή να είναι μετά. Μετά. Μα δεν έκανε καν λόγο ότι είδε. Ναι. Ο τάφος ναι, διάβιος. Ναι. Λοιπόν, το μήνυμα άπτου, που είναι παραξηγήσιμο δηλαδή, αλλά θεολογικά εξηγείται, μη με εκλαμβάνεις όπως ήμουνα πριν. Γιατί νόμιζε πως και ο Λάζαρος θα αναστήθηκε και τον Λάζαρο είχαν πριν ουσίες. Μπράβο. Και ενδεχόμενα στο τραπέζι που ότι είμαι με το ίδιο σώμα. Ναι, όχι το ίδιο σώμα. Ότι θα είναι πλέον η σχέση μας όπως ήμασταν, κάτι άλλαξε. Πλέον διαφορετικά θα με θεωρήσει. Εγώ πάω και τον πατέρα τώρα. Ού παραγωγή αναλέγω προς τον πατέρα. Είναι μια σπρώση, μια απάντηση εκεί, τη στιγμή εκείνη αυτό είπε ο Ιησούς και ας μην το αυτό σχολιάζουμε. Λοιπόν, μην με θεωρείς όπως με θεωρούσες. Δηλαδή, πλέον διαφορετική θα είναι η σχέση μας. Ναι, διότι ζήτησε να τον αγγίξουν. Πνευματική. Μετά ζήτησε να τον αγγίξουν. Όχι, μα μετά όμως. Μετά όμως. Επέτρεψε. Ναι, και κράτησαν αυτού του πόδας. Γυναίκες. Τον είδαν, τους είπε χαίρετε. Και κράτησαν αυτού του πόδας. Και αναφέρει ο Ιωήλ Γιανακόπουλος ότι εγνώρισε, λέει, τη φωνή του Ιησού. Yeah. Η Μαγδαληνή. Και εμείς, λέει, δεν είδαμε το Χριστό ακριβώς πώς είναι. Το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει. Όχι, στην αρχή. Όταν τη είπε ναι. Μαρία, ναι, και ραβουνή είπε αυτή η Μαρία. Εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά στην αρχή όμως δεν τον. Όχι. Ναι. Γίνεται, λέει, συναριστής. Ναι, όπως οι άλλοι, στους Εμαούς, που δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν. Ναι. Ναι, και εμείς λοιπόν, που δεν ξέραμε ποια ήταν ακριβώς η μορφή του Χριστού, αυτό δεν έχει σημασία. Η φωνή του ακούμε, το Ευαγγέλιο που είναι το Ευαγγέλιο, είναι η φωνή του Χριστού. Έτσι. Μα και την όψη του την έχουν φέρει εκεί εντάξει, που. Εντάξει, δεν. Γιατί υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο. Δεν μετράει αυτό. Ναι. Δεν είναι ουσία, δεν είναι ουσία αυτό. Δεν είναι ουσία. Ουσία είναι ότι έγινε. Μακάρι μη ειδώντες δηλαδή. Καλά, αυτό πρέπει να είναι γενικά ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτό αναφέρει πλέον στην Ανάσταση. Ούτως λοιπόν εχόντων των πραγμάτων. Έπαιξε λοιπόν και έγινε μάλιστα έγινε ευαγγελιστής των ευαγγελιστών. Αυτή αναφέρει πρώτα, όχι μόνο τον βλέπει πρώτα, αλλά και πρώτη αναφέρει στους μαθητάς και το γεγονός, έτσι.
Λοιπόν, είναι μοναδικό πρόσωπο. Η Μαρία η Μαγδαληνή, μετά την Παναγία, στην πανανθρώπινη ιστορία. Μάλιστα, εγώ που ασχολήθηκα μαζί της, πάρα πολύ ασχολήθηκα μαζί της, γιατί εμείς νομίζουμε, ξέρω εγώ, ότι είναι κάποιες από τις μεγαλομάρτυρες. Έπονται οι μεγαλομάρτυρες. Οποιαδήποτε μεγαλομάρτυρες. Λοιπόν, μετά την Παναγία, για μένα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Μετά η σχέση Παναγίας και Μαγδαληνής είναι πλέον άρρηκτες και ισόβιες. Ζει, πώς να πω, στα Ιεροσόλυμα πλέον και η Μαγδαληνή. Μάλλον, πώς να πω, συμπορεύονται και ενισχύουν. Και ενισχύουν, και ενισχύουν, είναι παρούσα στην. 50. 100%. Yeah. Είναι παρούσα στην ανάληψη, βεβαίως. Στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ναι. Μετά, δεν ξέρω πόσο διάστημα μένει μαζί με την Παναγία στα Ιεροσόλυμα, για κάποιους λόγους που ακριβώς δεν τους μάθουμε ποτέ. Φτάνει στη Ρώμη. Όχι να εκδικηθεί, απλώς να αναφέρει το γεγονός. Είναι στον παράδειγμα να πούμε τούτο, ότι αναφέρεται ότι ο Κέσσαρας τότε, όταν άκουσε ότι αυτός που έκανε τόσα πράγματα, τον θανάτωσαν, τον σταύρωσαν, Εξεμάνει και είπε, καλά, σαν Θεό δεν τον πιστέψατε. Σαν γιατρό, να τον αφήνατε. Δεν τον αφήνατε σε μένα, ναι. Εντάξει. Να με γιατρέψει. Και αυτό, μπάστος. Οπότε είχε, όταν εκλήθη πέρα ο Πιλάτος, είχε ηχθρόν τέλος ο Πιλάτος. Μπάστος, δεν πάει να εκδικηθεί, απλώς πάει να φέρει το γεγονός. Δηλαδή, θα λέγαμε μια αποκατάσταση της δικαιοσύνης, αν και τη δικαιοσύνη θα την αποδώσει ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως δευτέρας παρουσίας, απόλυτα σε όλους μας. Πέστε για το περιστατικό, πώς συνέβη, πώς συνάντησε με τον Τιβέριο, τον Κέσσαρα και τι διημήφθη. Εντάξει, τώρα αυτό όμως τώρα, πώς να πω. Είναι τη παραδόση. Λέγονται πολλά και δεν θα ήθελα καθόλου να αναφέρω σε αυτό το θέμα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μετράει. Λέγονται πολλά και δεν ξέρει κανείς ποιο να πάρει. Αυτό θέλω να πω εγώ είναι τούτο. Ναι. Ότι ενώ πηγαίνει, οδεύει δηλαδή, παράλληλα κηρύττει ανάσταση. Παράλληλα κηρύττει ανάσταση Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο λοιπόν, δεν παίζει λοιπόν όλο μόνο στην Σταύρωση και στην Ανάσταση, αλλά γίνεται κήρυκας. Γι' αυτό και ονομάστηκε, όχι τυχαίως, Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν βάζει εύκολα τίτλους, εις Απόστολος. Έτσι. 4-5 έχουμε. Εφόσον λοιπόν πάει εκεί. Χρησιμοποιήσατε του άλλου Απόστολου. Μισό λεπτό, θα το πείτε. Εφόσον πάει λοιπόν και δεν ξέρω τι διαμείβεται μεταξύ αυτή και του Κέσσαρος, έτσι. Μετά κηρύττει, ίσως να φτάσει μέχρι την Ισπανία, κηρύττει στην Ιταλία, Χριστό, Αναστάντα. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό, δεν είναι πάντως πολύ καιρό. Κατεβαίνει στην Αίγυπτο, να αναφέρεται στη χώρα του Νείλου, εκεί πέρα κηρύττει, η Μαγδαληνή Μαρία. Γυρίζει στα Ιεροσόλυμα, βλέπει την Παναγία και κηρύττει στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι δυναμική γυναίκα είναι, τι ηθικό στένος έχει. Είναι τα δύσκολα. Η δύναμη της Αναστάσεως. Είναι τα δύσκολα. Να συλλάβουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν μια δυναμική γυναίκα που είχε μέσα της έτσι, έχοντας όλο αυτή την πείρα, αυτό το περιστατικό. Αυτό είναι, αυτό έχει σημασία. Όσο κανείς. Γιατί επαναλαμβάνω, στη Σταύρωση, στο όλο θέμα, αυτή είναι και η Παναγία είναι. Αυτή είναι γνώστη στον πάντων. Και στην Ανάσταση. Και εδώ λοιπόν μπροστάρισα. Ναι, και. Η κορυφαία των μυροφόρων. Να πω κάτι, ναι. Η κορυφαία των μυροφόρων μπροστάρισα, ναι. Και να πω τούτο ότι ενώ είναι η κορυφαία των μυροφόρων, όμως είναι κατά πρόθεση μυροφόρος. Τι σημαίνει αυτό. Πήγε με τα μοίρα για ένα νεκρό σώμα. Έτσι. Αλλά χριστιανικός, όπως είναι γνωστό, έτσι, δεν μετράει το αποτέλεσμα, μετράνε τα λατήρια. Ναι, βέβαια. Στη ζωή του πιστού μετράνε τα λατήρια. Πας να κάνεις κάτι το επιλείψιμο, αλλά ο από εκεί το πληροφορείται και φεύγει, το έκανες. Πας να βοηθήσεις κάποιον, αλλά αυτός έφυγε το νοσοκομείο και λοιπά για επίσκεψη. Παραδείγματος χάρη. Εσύ το έκανες. Mm. Έτσι. Και εδώ λοιπόν, και όντως μυροφόρες είναι μόνο δύο. Παρεπτόντως. Είναι αυτή που αναφέρει ο Λουκάς.
στο Ζήτα 3650, υπόρρυγε δηλαδή, αυτή η γυναίκα, για την οποία κάνει λόγο. Άγνωστο το όνομά της. Ναι, για την οποία κάνει λόγο τη Μεγάλη Τρίτη η Κασιανή. Κασιανή, άλλη παραξηγημένη υπεραμορφή, που δεν, και αυτή δεν είναι αμαρτωλή, αλλά γράφει για την αμαρτωλή γυναίκα, τόσο θαυμάσια τη λαμβάνει έτσι, και αποδίδει έτσι, το όλο περιστατικό της γυναικός αυτής, έτσι, που δεν είναι τη στιγμή, γι' αυτή πρέπει να γίνει ίσως ειδικό λόγο περί της γυναικός αυτής και περί το πόσες είναι, είναι γυναίκες που άλυψαν μύρο το Χριστό. Δεν είναι όμως τη στιγμή αυτή. Αφού λοιπόν η Παναγία εκοιμήθη, μετά αποδεσμεύεται, ο Ιωάννης μεταφεύγει και πάει στην, στην Έφεσο. Πάει τον βοηθάει, τον ενισχύει, όπου σε βαθυγύρας, πέρα πολλά χρόνια, κηδίδουσα, έτσι, η Μαγδαληνή. Μαγδαληνή, κηδεύεται και θάβεται, λέει, στο σπήλαιο, που μετά από μετά από κάπου 300 περίπου χρόνια, θα ταφούν και οι 7 παιδες εν Εφέσο. Ναι, ναι. Και να ολοκληρώσουμε λοιπόν, τον ένα τον αιώνα, Ήπαρ ουκόναρ, τι σημαίνει αυτό, ύψιλον, δασία ψηλή, δηλαδή όραμα, όχι ενύπνιο, όχι όνειρο. Πού παρουσιάζεται, στο λέω το σοφό, τον Αυτοκράτορα. Τη Μεγαληνή. Ναι. Έχει μεταφέρει από την Κύπρο το στήρωμα του Αγίου Λαζάρου, του Αγίου Λαζάρου, και έχει κάνει ναό και θέλει πόλη Μεγαληνή να μεταφερθεί και αυτή στο εκεί. Ναι. Και όπως τη μετέφερε, και μάλιστα αναφέρει όταν έγινε, έφτασε η γέννη υποδοχή, και ο ίδιος δηλαδή έτσι μετέφερε το ιερό σκήνομα, ό,τι είχε μείνει στον τάφο του Λαζάρου, όπου εκεί ετοιμήθη υπερβαλλόντος μέχρι την πτώση. Δεν ξέρουμε, τα λειψανά της αγνοούνται που είναι. Μόνο, για πέστη για το Άγιον Όρος. Μόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, υπάρχει το αριστερό, το δεξί χέρι. Μάλλον λέει το αριστερό. Ένα από τα χέρια της Μαγδαληνής. Ναι, ναι. Το χέρι της Μαγδαληνής. Ναι. Αυτό εδώ πέρα, με το δέρμα, έτσι, ολόκληρο, έτσι. Φυσικά, ναι. Μαλαμένο, εντάξει. Και όταν το ασπαστείς, το είχα ασπαστεί αρκετές φορές, έχει ιατρικά εξαρτημένο, ευλογία, ειδική ευλογία από τον Αναστάτα, θερμοκρασία ζώντος υγιούς ανθρώπου. 37 βαθμών. Ναι, το έχουν φέρει κατά επανάληψη στο μετόχι της, της Ιμονόπετρας, που είναι στο Ιερό Ναό Αναγύψεως, στο Δίρουνα, εδώ στην Αθήνα. Και εδώ κάποιες φωτογραφίες, αλλά φυσικά δεν φαίνονται ευκρινώς. Ναι, ναι. Να πω εδώ ότι στα Ιεροσόλυμα, εκεί κοντά, εκεί που ο Χριστός Μεγάλη Πέμπτη έδωσε Μεγάλη Μάχη, υπάρχει αυτός ο ρωσικός ναός, αφιερωμένος, μάλιστα είναι μονή γυναικεία της Μαρίας της Μαγδαληνής. Φαίνεται ότι είναι ρωσικός από τους Τρούνους. Είναι γυναικεία, ρωσική μονή. Σε πιο κοντά, πού κοντά είναι αυτό? Πού είναι η Γεστιμανή, ναι. Πού είναι το σημείο που έγινε η... Πώς αυτή το Χριστός πριν τη σύλληψή του, ναι. Έτσι, πιο πάνω εκεί ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή πιο πάνω είναι τώρα στον Λεόν. Ούτως έχει... Παρήλθε ο χρόνος. Ο χρόνος τελείωσε. Ναι, ένα λεπτό, δύο ακόμα. Α, ώστε λοιπόν, ενώ αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη μυροφόρος, από το άλλο μέρος λοιπόν έχουμε την κατασυκοφάντηση. Τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι έχουν βγει από το... Πώς να πω, έχουν όργανα του διαβόλου και με κινηματογραφικά έργα, έτσι, έχουν... Δεν μολύνεται το πρόσωπο, αυτοί μολύνονται. Ναι. Ωστόσο, ζημιά γίνεται και μάλιστα στους νέους ανθρώπους με τον Καζαντζάκη, έτσι, με τον τελευταίο πειρασμό, για να μην μπούμε σε τον έχουμε χρόνο, ναι, ναι. Με τον Σκορσέζε συνέχεια και τελευταία, πέρσι πρόπερση που έγινε, με τον, με τον Dan Brown, με τον Γκόντε Καταβίτς, έτσι, ναι, ναι. Που έθασε να πει αυτά πράγματα που ούτε ο διάβολος τολμά να πει τέτοια πράγματα. Εδώ δηλαδή έχουν τα τάρταρα, έχουν ανοίξει και δυστυχώς η ζημιά γίνεται και δυστυχώς δεν υπήρξε επέμβαση εισαγγελική. Ενώ αρχίζει το σύνταγμά μας από την Αγία Τριάδα, ενωθεί το πρόσωπο του Χριστού, γιατί συνδέουν τα δύο πρόσωπα. Μέσος, δηλαδή μέσω της Μαγδαληνής, που είναι πρόσωπο. Μα το Χριστό θέλω να χτυπήσει. Που είναι πρόσωπο, που είναι πρόσωπο γνωστό του, θίγουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μα το Χριστό θέλω να χτυπήσει. Και δυστυχώς, και να τελειώσω με το εξής, ότι ενώ εορτάζεται
22 Ιουλίου, αυτή τη μέρα γιορτάζεται μαζί με την Αγία Μαρχέλα η Μαρία Μαγδαληνή. Όμως στη συνείδηση του ξενοπολίμου μονήματος, του ξενοπολίμου πληρώματος, δεν έχει περάσει, όπως έχουν περάσει τόσες άλλες Αγίες Μεγαλομάρτυρες, η Μαρία η Μαγδαληνή. Αυτό είναι κάτι μείον, πραγματικά που εμένα με στεναχωρεί. Κι όμως μην είναι στεναχωριέστε πολύ, διότι είναι και κορυφαίο πρόσωπο του Ευαγγελίου η Μαγδαληνή. Και αφού υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι μεγάλη τιμή αυτό. Συμφωνώ, αλλά όμως ο λαός. Δηλαδή, ναι. Να πω τούτο. Ας διαβάσει το Ευαγγέλιο. Τον Ιούλιο, αναφέρω μόνο τρεις κορυφαίες μεγαλομάρτυρες. Αγία Κυριακή, Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή. Μεγάλη χάρη τους. Και μέσα στο τυπικό της Εκκλησίας, που δεν φταίει καμιά σχέση, δεν φταίει κανείς σημερινός, έτσι έφτασε εδώ πέρα. Τόσος λόγος γίνεται για την ακολουθία. Η ακολουθία της Μαρίας Μαγδαληνής 22 Ιουλίου είναι πάμπτωχη εντός εισαγωγικών. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείον. Που δεν με ξέρω, λίγα τροπάρια. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Και θα πρέπει λοιπόν, επειδή σήμερα υπάρχει τέτοια έτσι πολεμική εις βάρος της Μαγδαληνής, θα πρέπει λοιπόν η Μητροπόλης με τις ενορίες κατ' επέκταση. Την ημέρα και εκεί να γίνεται πανηγυρική θεία λειτουργία και στις έντες των Μητροπόλεων να γίνεται αρχιερατική θεία λειτουργία, να αρχίσει να, πώς να πω, να αντιστρέφεται το κλίμα, το ποια πραγματικά είναι, το ποια ήτανε, ποια υπήρξε και τι έκανε ως μεγάλη έτσι, καλλιπάρθενος, έτσι, αγνή, αγνοτάτη, η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία είναι δοξασμένη εις τους αιώνας, τον και ο Θεός να ελεήσει, να συγχωρέσει αυτούς οι οποίοι έτσι τόσο πολύ χαμηλά έφτασαν, και όσοι μας ακούν και μας βλέπουν να πάρουν θέση και σε δεδομένες συζητήσεις, γιατί ανοίγει όχι μόνο άνθρωποι άσχετοι, αλλά και θρησκευόμενα πρόσωπα ακόμα έχουν παχυλιά άγνοια και την αναφέρουν αμαρτωλή. Και είπαμε ότι η αμαρτωλή όταν ελεηθεί, εντάξει, έλεος, χάρη τη Εκκλησία. Μετανόνα, μάλλον. Ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Έτσι λοιπόν, προς αποκατάσταση, θα πρέπει λοιπόν οι πιστεύοντες, ευκαίρος ακαίρος, να πάρουν λοιπόν έτσι. Το περιεχόμενο της Μαγδαληνής είναι σε αυτό το βιβλιαράκι. Αυτό λοιπόν το βιβλίο έφτασε ολόκληρο κάτω σε ένα ναό της κάτω στα Χανιά. Και οι οποίοι. Σε ποιο μέρος είναι στα Χανιά? Γράφει εδώ πέρα. Ναι. Στη Χαλέπα. Ναι. Στη Χαλέπα των Χανίων. Ναι. Ναι. Είναι αυτός ο ναός. Στην περίοδο 1901-1903. Ναι, ναι, μάλιστα είναι. Ναι. Αφιερωμένη στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Ναι. Ιερός ναός στα Χανιά. Ναι, είναι φοβερός. Είναι ωραίος. Και ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν πολλοί ναοί της Μαγδαληνής, ούτε πολλές γυναίκες παίρνουν το όνομα Μαγδαληνή. Ναι. Ελάχιστες. Ίσως παλιότερα. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το περιεχόμενο το ζήτησαν, πάρε το λέω, και το έβγαλαν. Το περιεχόμενο του βιβλίου που αναφέρει τη Μαγδαληνή και το κυκλοφορούν και πέρα δωρεάν. Τους πολύ να πω, όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά σας ευγνωμονώ που έβγαλαν 1000 κομμάτια και τα μέσα στην ορία να μάθει ο κόσμος εκεί πέρα το οποίο πραγματικά είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, να έχουμε τη χάρη και την ευλογία της και μαζί το Αναστάτος Κυρίου. Και εσείς να έχετε την απολαβή των κόπων σας, διότι φέρατε στο. Το πήρα λίγο έτσι. Καλά το κάνατε. Με ιερό πάθος. Δεν σας άφησα όμως να μιλήσετε κι εσείς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ μιλάω σε άλλες φορές. Να με συγχωρέσετε. Θα συγχωρούμε. Αλίμονα. Είπατε τόσα ωραία πράγματα. Μην έχετε χάρη της. Την ευχή σας να έχουμε και οι ακροατές μας. Την ευχή σας να έχουν, πατέρα, νεκτάρια. Της Μαγδαληνής. Και την άλλη φορά πάλι να έχουμε ένα ωραίο, τόσο ωραίο θέμα όσο αυτό. Να το μελετήσουμε. Όσο ωραίο όσο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός μαζί. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι, να είστε πάντα καλά. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε τις εκπομπές την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Χαίρετε, Κύριε.